Έχουμε απέναντί μας λοιπόν τον ποδοσφαιριστή του Πυρσού, Παναγιώτη Παπαφιλίππου, να μας πει δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι, νίκη για την ομάδα σας και μάλιστα με 2-0, κύριε Παπαφιλίππου. Για πες μας δύο κουβέντες. Είναι μια προσπάθεια τώρα που ξεκινάμε. Με καινούργιο προπονητή. Με καινούργιο προπονητή. Με δίκηση επανδρομένη από... Ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τα δίνουμε όλα στον αγώνα. Και το αποτέλεσμα πιστεύω θα φανεί στο τέλος. Ναι. Για πες μας, ο Πυρσός, όπως γνωρίζεις, διότι εδώ πρέπει να πούμε ότι είσαι φοιτητής και είσαι στο ρόλο της ομάδας του Πυρσού. Είναι μια ιστορική ομάδα η οποία πρέπει να πρωταγωνιστεί. Ναι, το θεωρώ δεδομένο αυτό. Είναι η τιμή μας που φοράμε τη φανέλα και ως φοιτητές του Πυρσού και πρέπει να τα δίνουμε όλα. Μάλιστα. Το κλίμα στην ομάδα πώς είναι, εσύ για φέτος πρώτη φορά στην ομάδα. Τα παιδιά μας αγκάλιασαν από την αρχή, πολύ καλό το κλίμα. Πιστεύω φάνηκε και σήμερα αυτό, στον αγώνα. Όλοι αλληλοσυγχαίρουμε τον συμπαίχτη μας. Είτε κάνει λάθος, είτε κάνει κάτι σωστό. Και με νέο προπονητή είπαμε, τον Νίκο Ντόλε, έτσι. Πολύ καλό. Μάλιστα. Όπως είπαμε, στόχος του Πυρσού είναι η άνοδος στη εθνική. Τι λες, εφικτό? Πιστεύω πως αν συνεχίσουμε έτσι, με την ίδια προσήλωση, στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Είπαμε, διοικητής, σε ποιο τμήμα είσαι εδώ? Στατιστική. Στατιστική. Και είσαι από τη Θεσσαλονίκη, έτσι? Ναι. Μάλιστα. ΠΑΟΚ? Όχι. Δεν ασχολούμαι. Μπαρτσελόνα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.